Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί απόψε σας γνωρίζω άλλη μια φίλη μου, τη Μαρία Τιμπατσιοπούλου, που είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Χαιρετίζω τόσο εσένα όσο και την τόσο δραστήρια, τόσο όμορφη κοινότητα που έχεις κάνει εδώ στο κανάλι σου, που με τόση αγάπη, έτσι τόση φροντίδα έχεις δημιουργήσει στη θέλησή σου αυτή. Όπως λες εσύ ίδια πολλές φορές, το έχω ακούσει που το λες, Θέκλα μου, στο κάλεσμά σου να προσφέρεις απλόχερα τη γνώση, την ενσυναίσθηση, την ψυχοεκπαιδευτική σου αυτή την εισφορά με αυθεντικότητα και μέσα από διαδικασίες έτσι ψυχής και σώματος, γιατί είσαι εδώ παρούσα καθημερινά πάνω από 8 χρόνια να μοιράζεις, να μοιράζεσαι. Είναι φοβερό αυτό που κάνεις, Θέκλα, και σε ευχαριστώ. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Το κανάλι είναι μια καταπληκτική ευκαιρία σύνδεσης ανθρώπων και μέσα από το κανάλι γνωριστήκαμε και μαζί με τη Μαρία. Παρακολούθησε κάποια βίντεο, επικοινώνησε μαζί μου μέσω Facebook, γνωριστήκαμε από κοντά. Η Μαρία Παντσιοπούλου ήταν και η βασική ομιλήτρια που παρουσίασε το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» στην Αθήνα το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Και η Μαρία είναι ενεργό μέλος στο κανάλι, βλέπετε τα σχόλιά της, όπως και η Μαρία Νεμητά. Έχω μιλήσει σε ένα πρόσφατο βίντεο που κάναμε για τη φιλία. Έχω πει και για σένα και για τη Μαριάννα, για τη Μιτά και για την Ελένη Παπαδοπούλου ότι είστε φίλες καρδιάς που έχουμε γνωριστεί τα τελευταία 2 χρόνια και ότι έρχεται η ζωή με ένα πολύ όμορφο τρόπο και φέρνει στο δρόμο σου ψυχές. Ακριβώς. Είναι Θέκλα, έτσι, και επειδή και λίγο πριν από το βίντεο τα λέγαμε, είναι πραγματικά πολύ όμορφο πώς το φέρνει. Πώς το φέρνει και μέσα και σε μεγάλες ηλικίες πια οι άνθρωποι, γιατί παλιότερα, ξέρεις, ήμουν και εγώ σε πιο στενά πλαίσια και λέω οι φιλίες είναι κάτι που είναι από την παιδική ηλικία. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν φιλίες που έχουν και αν θέλεις ενήλικο τρόπο χτισήματος και αυτές για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές, έτσι, και αξιόλογες να τις κρατάει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Είναι από τα στηρίγματά μας, τα υποστηρικτικά μας συστήματα. Και είναι έτσι μια μεγάλη πρόκληση οι συνάδελφοι, ο καθένας με τη δική του ιδιότητα, με τη ξεχωριστή του εκπαίδευση, να μπορούν να συναγωνίζονται με αγάπη, να συνεργάζονται και να είναι υποστηρικτικοί. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε στον κλάδο της ψυχολογίας και χαίρομαι που μπορούμε να το κάνουμε, που έχουμε παρόμοια. Αλίμονο, υπάρχει χώρος για όλους. Υπάρχει χώρος για όλους. Πραγματικά, αρκεί να υπάρχουν ανοιχτά μυαλά. Και αγάπη για όλους. Και Μαρία, εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ γιατί Η Μαρία είναι από την Αντερινή, δεν Κατερινιώτησα. Έχει και καταγωγή από Μικρασία. Ξέρεις ότι όταν έκανα το DNA test αυτό το εθνοτικό, δείχνει ότι έχω 7%. Βέβαια, το θυμάμαι. Μου το είχε στείλει. Η Μαρία είναι έτσι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, η οποία μέσα από μια πορεία ζωής πολύ ενδιαφέρουσα, την οποία δεν θα την αποκαλύψουμε τώρα γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, κατέληξε πολύ συνειδητά να σπουδάσει ψυχολογία. Και κατέληξε πολύ συνειδητά στην επιλογή της εκπαίδευσης της στη ψυχοθεραπεία Gestalt. Πάρα πολύ συνειδητά. Και σήμερα με τη Μαρία θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο πολύ συχνά με ρωτάτε γι' αυτό, αλλά δεν είμαι η κατάλληλη να σας απαντήσω. Γι' αυτό σας έχω φέρει τη Μαρία που είναι κατάλληλη. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη σχέση της ψυχοθεραπείας και του σώματος. Δηλαδή πολύ συχνά, Μαρία, μου λένε οι φίλοι, ρωτάνε, τα βλέπεις και εσύ στο κανάλι, εάν είμαστε σε μια κακοποιητική σχέση ή αν βιώνουμε τοξικότητα, μπορεί να αρρωστήσουμε, μπορεί να πάθουμε τη μια αρρώστια, την άλλη αρρώστια. Τι σχέση έχει η ψυχική μας κατάσταση με το σώμα μας? Θέλω να μας τα απαντήσεις αυτά ως ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. Ναι, και να πω λιγάκι, έτσι, επειδή το αναφέρεις, Θέκλα, και τι είναι αυτό το Gestalt που ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Πες μας έτσι μια μικρή. Έτσι, η θεραπεία Gestalt είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, πολύ βαθιά υπαρξιακή, φαινομενολογική και ολιστική κατά βάση,
που θεμελιώθηκε στη δεκαετία του 40 από το Fritz Perls και τη Laura Perls, τη γυναίκα του, νευρολόγο-ψυχίατρο στο Βερολίνο, μαθητής ο ίδιος του Freud, βασισμένη στην ψυχολογία Gestalt, γνωστή και ως ψυχολογία της μορφής τότε, τα γνωρίζεις και εσύ από την ιστορία της ψυχολογίας. Η βασική αρχή λοιπόν που έχει είναι αυτή του ολισμού, που συνίσταται δηλαδή στη συνοχή του όλου, που αποτελείται από διαφορετικές πλευρές σε συνεχή εξέλιξη και αλληλεπίδραση οργανισμού περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να φτάνει στην επίγνωση, όχι τόσο του γιατί του συμβαίνει κάτι, όσο του πώς του συμβαίνει κάτι, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο του συμβαίνει κάτι. Έτσι, στη θεραπευτική αυτή προσέγγιση δίνεται προτεραιότητα και ιδιαίτερη έμφαση στην αυτή την ενότητα μεταξύ των νοητικών, των συναισθηματικών και των σωματικών λειτουργιών, ως μια συνεχούς διαδικασίας που παρακολουθεί το πώς το ένα μέρος υποστηρίζει το άλλο και όλο τον οργανισμό. Αυτή η διαδικασία στηρίζεται σε κάποιες αρχές, όπως είναι στο εδώ και τώρα, τη θεραπεία, τη δημιουργική προσαρμογή που λέμε, την οργανισμική αυτορύθμιση, η ομοιόσταση, τη θεραπεία του παιδιού, την θεωρία του πεδίου, τη θεωρία μορφής φόντου, τη σχέση θεραπευτής-θεραπευόμενου που γνωρίζεις και εσύ ίδια πόσο πολύ σημαντική είναι. Έτσι όμως, αυτά έτσι λίγο-λίγο για την Gestalt πάνω-πάνω. Επειδή έχουμε αναφερθεί σε διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας, η ψυχοθεραπεία Gestalt έχει περισσότερο ψυχοδυναμικές καταβολές παρά μπιχεβιοριστικές ή γνωστικές καταβολές. Είναι μια ψυχοθεραπεία που εστιάζεται στο όλον του ανθρώπου, δεν κατατέμνει τον άνθρωπο, αυτές είναι σωματικές λειτουργίες, αυτές είναι ψυχικές λειτουργίες, αυτές είναι νοητικές, συναισθηματικές, βλέπει τον άνθρωπο ως όλον και εστιάζει και στην ενδοψυχικότητα, δηλαδή δεν είναι μια επιφανειακή θεραπεία. Όχι, όχι. Είναι πολύ βαθιά υπαρξιακή, πολύ βαθιά υπαρξιακή και πλέον για μένα δεν σου κρύβω, Θέκλα, ότι έχει γίνει και τρόπο ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Έτσι και τώρα, επειδή το αναφέρω ακριβώς αυτό, να σου πω ότι όταν μιλήσαμε για να κάνουμε μαζί αυτό το βιντεάκι, έτσι, και άρχισα να κάνω την προετοιμασία μου για το θέμα, για τη συνάντησή μας αυτή, προκειμένου να διαβάσω, να μελετήσω, να ενημερωθώ ότι καινούριο υπάρχει, πήγα, φρόντισα και βρήκα έτσι μέρη που να έχουν ησυχία και να νιώθω εγώ καλά σωματικά για να μπορώ να δημιουργήσω. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχα πάει σε κάποια ήσυχα καφενεδάκια εδώ στην περιοχή κοντά που μένω. Πήγα στη φύση, στο Ζάπιο, κάποια στιγμή θυμάμαι. Είναι στην Αθήνα η Μαρία που ζει. Εκεί είπα από πού κατάγεσαι, αλλά είσαι στο κλεινό νάστη, στην Αθήνα ζει η Μαρία, ναι. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι φρόντισε έτσι ώστε το σώμα μου να είναι παρόν, να νιώθω εγώ όμορφα γλυκά στη διαδικασία μου για να μπορέσω να παράξω έργο, να κάνω δημιουργία. Και είναι αυτό που είναι να συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή πώς εγώ μπορώ να φροντίσω από ένα σημείο και μετά, έτσι πέρα από το βιολογικό παράγοντα, να είμαι τελικά καλύτερα έσω, ώστε να βγαίνει και προς τα έξω. Όταν λες προς τα έξω, εννοείς να φαίνεται και στη σωματική υγεία. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, το σώμα είναι το έξω, είναι το περίβλημα, είναι το δοχείο της ψυχής. Μπράβο, μπράβο. Και η προσέγγιση των συμπτωμάτων των ασθενειών ή των ασθενειών αυτών καθ' αυτών μέσω της Gestalt είναι ότι είτε οι ασθένειες είτε τα συμπτώματα αποτελούν μια ένδειξη ότι κάτι υπάρχει μέσα μας. Πριν από τη θεραπεία Gestalt, πριν από τη δεκαετία του 40 που Peltz, δεν το όνομα του, το θυμάμαι. Ο Peltz με τη σύζυγο του ξεκίνησαν αυτή την καινούρια ψυχοθεραπευτική μέθοδο, αυτό το καινούριο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο. Υπήρξε και προηγουμένως στη σχέση ψυχής και σώματος. Βεβαίως. Από πότε ξεκίνησε? Λίγο ιστορικά να σταθούμε σε αυτό, Θέκλα μου. Η συσχέτιση αυτή νου και ψυχής είχε ξεκινήσει από την αρχαιότητα ακόμη. Με δύο επικρατέστερες θεωρίες αυτή του μονισμού, με άλλους ιδεαλιστές και άλλους υλιστές να υποστηρίζουν αντίστοιχα νου και σώμα, και στον αντίποδα του μονισμού ο διεισμός.
με κύριο αντιπρόσωπο του Δυσμού, τον γνωστό σε όλους μας Πλάτωνα, ο οποίος υποστήριζε ότι όλα μέσω της νόησης είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτά, ενώ το σώμα μέσα από τις λειτουργίες του υποστήριζε ότι μπερδεύει και παραπλανεί. Είχε χαρακτηρίσει μάλιστα πρόνοια Θεού την τοποθέτηση του νου στην ψυχή και την ψυχή στο σώμα του σύμπαντος κόσμου, προκειμένου να υπάρξει έτσι ο άνθρωπος ως ένας άριστος οργανισμός, είχε πει ο Πλάτωνας. Έρχεται μετά από τον Πλάτωνα ο μαθητής του Αριστοτέλης και στο έργο του, αν θυμάμαι καλά, περί ψυχής, έρχεται να αμφισβητεί στο δασκαλό του, όπως πολλές φορές κάνουν οι μαθητές και προχωράνε τη δική τους πορεία, και να υποστηρίξει πως ψυχή και σώμα δεν είναι ξέχωρες ουσιαστικές λειτουργικότητες, μα είναι αλληλεπιδραστικά μεταξύ τους στοιχεία. Κάτι τέτοιο είχε υποστηρίξει και ο Επίκουρος, που μίλησε για σωματική υγεία και ευεξία ψυχής για μακάρια ζωή. Αργότερα έρχεται ο πατέρας της ιατρικής, Ιπποκράτης, να πατήσει πάνω σε αυτά που υποστήριξε και ο Αριστοτέλης και να τον επιβεβαιώσει κατά έναν τρόπο, αντιλαμβανόμενος πια τον άνθρωπο ως ενιαίο όλον, ένα σύνολο, μια οντότητα ψυχοσωματικών λειτουργιών, ονοματίζοντας καθαρά πως κάθε ψυχολογική αντίδραση έχει και τις επιπτώσεις στο σώμα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Ιπποκράτης το παραδεχόταν αυτό από τότε στην Ιπποκράτεια ιατρική. Ακριβώς. Ναι. Θα το κάνουμε και στο Πανεπιστήμιο, στην εισαγωγή στην ψυχολογία, ναι, τα Ιπποκρατικά. Δυσκόλωμα. Ναι, εγώ τη στατική έβρισκα δύσκολη, Μαρία. Αυτά τα ιστορικά μου άρεσαν τα αναδρομικά. Δυνατόν, ναι, και στατιστική. Λοιπόν, έρχεται έπειτα, Θέκλα μου, έτσι, το ρεύμα του διαφωτισμού στις αρχές του 18ου αιώνα, με κύριο εκπρόσωπο τότε τον Ντεκάρτ, και το ρεύμα του ορθολογισμού, όπου υπήρχε ένας πλήρης διαχωρισμός εκεί σώματος νου από το γνωστό του «σκέφτομαι, άρα υπάρχω», μέσα από την υποστήριξη πως μόνο ο νους μπορεί να επιφέρει μια συμπεριφορά στο σώμα. Άρα παρουσίαζε το σώμα σαν παθητικό δέκτη στις επιταγές του νου. Αργότερα έρχεται ο θετικισμός στο 19ο αιώνα, με κύρια αντίληψη αυτή της επιστήμης ως τη μόνη έγκριτη πηγή γνώσης, μέσα από την παρατήρηση, μέσα από τα πειράματα πάνω στο σώμα και τις λειτουργίες του, γεγονός πάνω στο οποίο πάθηκε και σύγχρονη ιατρική, αφήνοντας πίσω την ψυχολογική διάσταση των ασθενειών και εστιάζοντας έτσι περισσότερο σε βιολογικούς παράγοντες. Ο αγαπημένος μας Φρόιτ έρχεται εκεί στα μέσα του 19ου αιώνα, διηστής ως επιτοπλίστων, να ταράξει τα νερά τότε της καθιστικίας πράξης των πραγμάτων της εποχής, υποστηρίζοντας την αλληλεξάρτηση σώματος και νου, προσθέτοντας ένα νέο για τότε όρο, το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο, όπως το έχεις πει και εσύ στα βίντεό σου και η συνάδελφος η Μαριάννα το είχε αναφέρει. Το ασυνείδητο και με τη δόκτωρα Βίκη Χριστοπούλου έχουμε κάνει ένα βίντεο για την εισαγωγή στη ψυχανάλυση και έχουμε μιλήσει πολύ για το ασυνείδητο, ναι. Είναι οι αποθυμένες στην ουσία συγκρούσεις, καθώς και τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτή και συμβάλλουν σημαντικά στην παθογένεση των ψυχοσωματικών διαταραχών, σύμφωνα με το Φρόιτ. Φτάνουμε λοιπόν έτσι με το καλό και στα μέσα του 20ου αιώνα, εκεί στην μετανεωτερητικότητα, όπου υπάρχουν πληθώρες αλλαγών, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ειδικά, ενώ στην αρχή η ιερότητα του σώματος είχε καταπατηθεί, τελικά αποκαταστάθηκε αυτή η σημαντικότητά του και ήρθαν διάφοροι φιλόσοφοι με αγαπημένο τον Μερλό-Ποντί, αγαπημένο δικό μου τον Μερλό-Ποντί, και την αισθητηριακή αντίληψη του ανθρώπου, ότι δηλαδή το σώμα και αυτό που εκείνο αντιλαμβάνεται δεν μπορεί να αντεμπλακεί το ένα από το άλλο. Έτσι. Ο γνωστός Βίλχεμ Ράιχ, τότε ψυχίατρος ψυχαναλυτής, ήταν ο ιδρυτής της ψυχοσωματικής ψυχοθεραπείας,
με το σώμα, ο οποίος είχε θέσει ότι το σώμα τοποθετείται πια τόσο ως διαγνωστικό όσο και ως θεραπευτικό μέσο. Και έτσι σιγά σιγά αναπτύσσονται, Θέκλα μου, όλο και περισσότερο οι ψυχοσωματικές θεωρίες, με αρκετά μεγάλο ποσοστό ακόμα και της ιατρικής κοινότητας να υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες ψυχολογικές εκφάνσεις του ανθρώπου εκδηλώνονται με συγκεκριμένες ασθένειες μέσω του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού νευρικού μας συστήματος. Γνωρίζεις και εσύ, έτσι, αρθρίτιδες, θηροειδικά, έως και καρκίνο. Και υπάρχει και ο κλάδος της ψυχολογίας υγείας, ο οποίος, παρόλο που είναι θετικός κλάδος, έρχεται με τα ευρήματα του να συνηγορήσει στο ότι ενδοψυχικές καταστάσεις έχουν συσχετισμό με σωματικές ασθένειες. Ναι. Ψυχολογία υγείας, ναι. Ναι. Είναι ένας κλάδος που ανθίζει πια. Έτσι και ερχόμενοι τώρα στις μέρες μας, μέσα από τις νευροεπιστήμες, το παρατηρούμε όλο και περισσότερο αυτό που αναφέρεις, Θέκλα. Με αρκετές έρευνες πια να συμπεριλαμβάνουν το παράγοντα στρες, διερευνάται κατά πόσο η αύξησή του επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, είτε μέσα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και την παραγωγή ανάλογων ορμονών, είτε μέσα από ανθυγιεινές συμπεριφορές, όπως είναι παραδείγματος χάρη βλαβερή, λήψη τροφής, κάπνισμα, αλκοόλ κτλ. Όμως και το αντίστροφο. Είναι two-way referred αυτό, δηλαδή ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που πάσχει χρόνια από θλίψη, είναι πιο εκτεθειμένος στην ασθένεια τη σωματική, αλλά και κάποιος ασθενής που χρόνια... Ασθενής έχει ψυχολογικά συμπτώματα. Μπράβο, μπράβο. Μπορεί να επιφέρει αυτό πολύ μεγάλη θλίψη στον άνθρωπο. Τώρα, από το 1990 και μετά, με την ανάπτυξη των νευροεπιστημών, ειδικά επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο τρόπος σύνθεσης αυτών των ανθρώπινων λειτουργιών, με το συμπέρασμα πως ο άνθρωπος είναι ένα, ένα όλον, ότι δηλαδή το σώμα είναι και αυτό μια γνωστική λειτουργία και δεν είναι ξέχωρο από τον άνθρωπο, δηλαδή δεν είναι εγώ και το σώμα μου, εγώ είμαι το σώμα μου. Έτσι. Να από το δισμό και πάμε στον μονισμό. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ξεκίνησε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τον μονισμό, πήγε στο δισμό και σιγά σιγά επανερχόμαστε ξανά στον μονισμό. Έτσι πάνε. Και ξέρεις, μέσα από την επιστήμη μάλιστα, αυτά δεν είναι πια αμφιλεγόμενα, δεν είναι αμφισβητήσιμα, γιατί υπάρχουν αποδεικτικά όλων αυτών των θεωριών. Ο εγκέφαλος, ας πούμε, έχει αποδειχθεί ότι λαμβάνει πληροφορίες που αφορούν το σώμα και τις αποκωδικοποιεί σε συνέστημα. Παραδείγματος χάρη, είμαι εγώ σε ένα σαφάρι στην Αφρική και πάει να μου επιτεθεί ένα λιοντάρι. Τη στιγμή εκείνη, το σώμα μου πρώτα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και μετά αρχίζει και τρέχει, ή αρχίζω και τρέχω και στην πορεία αντιλαμβάνομαι τον κίνδυνο νοητικά. Και συνήθως συμβαίνει εφέκλο μου το δεύτερο. Αρχίζει δηλαδή, και τρέχεις, ναι. Fight or flight theory effect, το οποίο έχει αποδειχθεί, όπως είπες και εσύ, μέσα από τις νευροεπιστήμονες και με τις σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μεθόδους, αλλά επίσης και τις πρώτους που έχουν γίνει όσον αφορά στην νευροχημία του εγκεφάλου, δηλαδή στη μελέτη των διαφόρων νευροδιαβιβαστών, μας έχουν δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για το πόσο πολύ συνεργάζεται σώμα με μυαλό ή πόσο ενωμένα είναι ή ότι πρόκειται περί του ιδίου συστήματος. Πώς, έτσι και καρπός των νευροεπιστημών είναι αυτή η νέα ειδικότητα της ιατρικής, τώρα πια που την είπες και εσύ στην ψυχολογία της υγείας πριν, είναι η ψυχοσωματική ιατρική που αμφίβει πραγματικά στις μέρες μας. Έτσι, επειδή αναφέραμε πριν και την Gestalt σαν θεραπευτική προσέγγιση, βασίζεται στη σωματική διαδικασία η Gestalt, δηλαδή στη ροή ή στο μπλοκάρισμα της ενέργειας, και αυτό το ονομάζουμε ροή της εμπειρίας. Είναι γνωστή η πρόταση πολύ έτσι στους Gestalt θεραπευτές, άκου το σώμα, μιλάει η ψυχή.
Μιλάει η ψυχή. Άκου το σώμα, μιλάει η ψυχή. Τι ωραίο. Το βάλουμε τίτλο του vlog. Άκου το σώμα, μιλάει η ψυχή. Το σημειώνω. Πολύ ωραία ιδέα. Άκου το... Τι ωραία που είναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία έκφραση. Άκου το σώμα, μιλάει η ψυχή. Φοβερό. Φοβερό. Έκλαμε, έτσι και το σώμα είναι δηλαδή εγγενές κομμάτι του εαυτού. Είναι μέρος του όλου ως οργανισμός. Είναι αναπόσπαστο και συνεχώς έτσι συνεργαζόμενο με το πνεύμα μας, το σώμα μας. Αυτό βέβαια δεν με απαγορεύει να το διευκρινίσω αυτό, μην γίνει καμία παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι σαν ως άνθρωπος δεν με απαγορεύει αυτό να λειτουργώ άλλοτε περισσότερο γνωστικά ή άλλοτε περισσότερο σωματικά. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαχωρισμός, μα το που δίνεται προτεραιότητα κάθε φορά στο πώς θα λειτουργήσω, έτσι ώστε να έρθω σε μια δημιουργική προσαρμογή με το περιβάλλον και να συντελεστεί ομοιόσταση. Και ναι, είναι αλήθεια πως η εποχή μας είναι μια εποχή λογικής, όπου το πνεύμα και ο λόγος έχουν σημασία και έτσι παραμελείται κατά κάποιο τρόπο το σώμα μας. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, στις ανατολικές θρησκείες ή στον ανατολικό κόσμο δεν συμβαίνει τόσο. Εμείς οι δυτικοί περισσότερο δίνουμε σημασία στο νου. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Και περισσότερο στο γνωστικό κομμάτι του νου και όχι στο πνευματικό κομμάτι της ψυχής. Δηλαδή, το cognitive ergo sum του Καρτεσίου το έχουμε μόνο in a cognitive way. Not in a spiritual way. Δηλαδή το σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Είναι καθαρά μόνο σκέψη. Δεν έχει να κάνει. Δεν το ανοίγουμε και στο συνέστημα το πνευματικό. Γιατί νομίζω ότι η πνευματικότητα δεν είναι μόνο σκέψη, είναι και συνέστημα μαζί. Είναι κάτι πιο... Ακριβώς. Είναι λίγο πιο διυποκειμενικό εκεί και όλα, γιατί υπάρχει σχεσιακό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απλώς σκέφτομαι πνευματικά, λειτουργώ πνευματικά. Δηλαδή... Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εσύ ως ψυχοθεραπευόμενη γκεστάλτ, γιατί φαντάζομαι για να πάρει, φαντάζομαι, ξέρω ότι για να γίνεις ψυχοθεραπεύτρια έχεις περάσει και από το στάδιο της ψυχοθεραπευόμενης. Πώς ήταν για σένα η ανακάλυψη του δικού σου σώματος και τι είχε να σου πει για την ψυχή σου, δηλαδή αν μπορείς να μιλήσεις έτσι λίγο για αυτή την εμπειρία, γιατί οι περισσότεροι όταν μιλάμε για ψυχοθεραπεία έχουμε στο μυαλό μας πιο κλασικές μεθόδους, μια ψυχοδυναμική, μια ξεργογνωστική συμπεριφορική, άντε και μια συστημική, αλλά μιλάμε τώρα εδώ για μια πολύ... η θεραπεία γκεστάλτ είναι έτσι πολύ συγκεκριμένη και πολύ... Να σου πω πώς τη σκέφτομαι εγώ, σαν να και σε παίρνει και σε στείνει διαφορετικά. Δηλαδή αυτό που είσαι, σε βάζει να σταθείς διαφορετικά, να δεις, να δεις και να συσχετιστείς με το είναι σου διαφορετικά. Αλλάζει τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Ακριβώς. Πώς βίωσες αυτό? Ναι, δεν είναι ότι αποδομείται ο άνθρωπος. Όχι, όχι, όχι. Να συνδύεσαι με την ανάλυση. Βλέπεις διαφορετικά τον εαυτό σου. Δηλαδή, φωτίζεται... Φωτίζονται οι πολλώσεις του ανθρώπου και από τις δυο πλευρές. Είναι πραγματικά μια θεραπευτική έτσι προσέγγιση που μπορεί να κάνει, σίγουρα υπάρχουν εκεί αναφορές στην παιδική ηλικία του ανθρώπου κτλ. Αλλά έρχεται πάρα πολύ στο εδώ και τώρα και τους τότε... τους τότε, ας πούμε, τις τότε δημιουργικές προσαρμογές του ανθρώπου που έρχονται στο σήμερα, σε περίπτωση που δεν είναι πια τόσο λειτουργικές, κοιτάει πώς να τις φέρει στο εδώ και τώρα του και να γίνουν λειτουργικές. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο στόχος δεν είναι η αλλαγή του ανθρώπου, να γίνω εγώ κάποιος άλλος από αυτό που είμαι, αλλά να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού. Του δυναμικού που έχω εγώ ίδιος. Άρα όλα, ό,τι έχω μέσα μου να το οργανώσω, να το δομήσω, γι' αυτό και λεγόταν και δομική, μορφολογική θεραπεία, ήταν κάποιες ατυχείς μεταφράσεις πρόωρες στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή όλο αυτό το δυναμικό που έχω να το γνωρίσω καλά και να το, με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτού μου, να το διαμορφώσω με τέτοιο τρόπο που να είναι πιο αποδοτικό, πιο λειτουργικό, που να είμαι καλύτερα, που να έχω καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία. Και...
ευσία. Ναι, ναι, και ευεξία, ναι. Και όλα αυτά μαζί. Έτσι, έχει, γίνεται αντιληπτό το σώμα μέσα σε μια θεραπεία, Θέκλα, αρκεί να σκεφτούμε ότι αρχικά πως το πρόσωπό μας, το βλέμμα μας, η στάση του σώματός μας, ο τόνος της φωνής μας, οι κινήσεις μας μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας δείχνουν κομμάτια της συναισθηματικής μας θέσης. Οι θεραπευόμενοι ή όταν εγώ ήμουν στη θέση του θεραπευόμενου μιλούν μέσα από το σώμα τους. Συνήθως έρχονται με συμπτωματολογίες, ας πούμε, του τύπου οι άνθρωποι το άγχος τους μέσα από... Στομάχι μου. Ναι, αναπνοή. Κάποιες άλλες συμπτωματολογίες, κόβονται τα πόδια μου, πόνι στα δόντια. Μπράβο, μπράβο, τα έχει πάλι μία, ίσως, κρίσεις πανικού. Έρχονται δηλαδή στους ψυχολόγους, στους θεραπευτές και γνωρίζουν πως κάτι πάει χίπουλες και εσείς στη ζωή τους. Μα η επίγνωση αυτή δεν είναι αρκετή. Σιγά σιγά λοιπόν ο θεραπευτής προσεγγίζει το θεραπευόμενο μέσα από τις αφηγήσεις του, μέσα από την οπτική του στα πράγματα, μέσα από τη συγκίνησή του ή την αποστασιοποίησή του. Και έτσι αρχίζουν όλα να αποκτούν νόημα για το θεραπευτή. Ακούγοντας δηλαδή τις αφηγήσεις του θεραπευόμενου, αρχίζει και το μαθαίνει, αρχίζει και το γνωρίζει, κάνουν, σχετίζονται. Κρατώντας τη θέση του βέβαια ο θεραπευτής και συναισθανόμενος αυτό που φέρνει ο θεραπευόμενος, παρατηρεί μεθοδικά τη φαινομενολογία τόσο του σώματος του θεραπευόμενου, καθώς και του δικού του. Δημιουργώντας έτσι αυτό που λέμε θεραπευτικό πεδίο. Και είναι ένας τρόπος αυτός αυτοπαρατήρησης που οδηγεί στην επίγνωση των σωματικών μοτίβων. Παραδείγματος χάρη, μπορεί εγώ όταν αγχώνομαι να υδρώνω τα χέρια μου. Αυτό, αν το παρατηρήσω και πάω πίσω στα χρόνια, μπορεί να δω ότι είναι ένα σωματικό μοτίβο. Ότι από μικρό παιδί τύχη που ήμουν στο θρανείο, όταν με σήκωνε η δασκάλα να πω το μάθημα, εμένα υδρώναν τα χέρια μου. Έτσι και εδώ να τονίσω, τώρα επειδή μιλάμε για σωματικά συμπτώματα, ότι είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση της αναπνοής και είναι κεντρικό θέμα στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς αποτελεί και την πρωταρχική επαφή οργανισμού περιβάλλοντος. Είναι η πρώτη προσπάθεια στην ουσία του βρέφους για επαφή με το περιβάλλον και απόσυρση από αυτό. Ο τρόπος της αναπνοής επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες εμπειρίες του ανθρώπου. Είναι το βιολογικό σύστημα της υποστήριξής μας. Το κράτημα επιδρά στη ροή της ενέργειας, εμποδίζει τη διέγερση, τη μετατρέπει σε άγχος και κυρίως μέσα από την ίδια... Με απλά λόγια, ένας θεραπευτής Gestalt θα σε μάθει πώς να αναπνέεις καλύτερα? Καλώς. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή πώς μπορείς να παρατηρήσεις την αναπνοή σου και στην πορεία να ρυθμίσεις την αναπνοή σου ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδυναμωτική για σένα, πιο αυτό που λες, άμα κρατάς την αναπνοή πέφτει η ενέργεια. Υποστηρικτική. Ναι. Να είναι υποστηρικτική. Είναι αυτό που είπες, ότι η αναπνοή είναι η πρώτη επαφή του παιδιού που γεννιέται με τον κόσμο. Δηλαδή στην ουσία βάζει αέρα μέσα στα πνευμόνια, είναι το πρώτο εξωτερικό στοιχείο που μπαίνει μέσα. Ακριβώς. Και πόση έννοια έχουν όλοι όταν γεννιέται ένα παιδί μέχρι να βάλει αέρα στα πνευμόνια του και να κλάψει. Ακριβώς. Και είναι το αντανακλαστικό, Θέκλα, εκεί ότι το παιδί όντως είναι υγιές. Μετά τη γέννα του Λάζαρου που κάνει κάποια πολύ βασανιστικά δευτερόλεπτα μέχρι να κλάψει. Ναι. Και ήμασταν όλοι, ήταν και η μάνα μου εκεί, ήμασταν όλοι από πάνω κρατημένοι πρωί μέχρι να πνεύσει. Ναι. Δεν μας έγνοιαζε. Δεν ξέρω φυσικά πως θα κλαίγε τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι. Φοβερό, φοβερό. Βέβαια. Έτσι ναι, οπότε ρόλος του θεραπευτή, όπως είπες και εσύ, είναι να εστιάσει και να διερευνήσει τα παγιωμένα μοτίβα του ανθρώπου που κάθεται απέναντί του, έτσι ώστε να έρθουν στην επίγνωσή του, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τον ίδιο του τον εαυτό ο θεραπευτής. Αν δεν γνωρίζω εγώ, και το λέμε κι αλλιώς, αν δεν μπορώ να φροντιστώ εγώ, πώς μπορώ να φροντίσω? Αλλά αν δεν μπορώ εγώ ίδιος να με παρατηρήσω, πώς μπορώ να παρατηρήσω και τον άλλο ή να δείξω
πόσο άλλος βιωματικά μπορεί να ένας ψυχοθεραπευτής Gestalt αναπόφευκτα αυτοψυχοθεραπεύεται συνέχεια. Αναπόφευκτα. Διαρκώς. Δεν μπορεί να αφήσει τον εαυτό του έξω από τη διαδικασία. Είναι και το σώμα του και η ψυχή του κομμάτι της διαδικασίας. Είναι όχημα, είναι εργαλείο, είναι μέσο. Βεβαίως. Και πλέον υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της Gestalt κοινότητας που ασχολείται και με το relational, δηλαδή ακριβώς αυτή τη διαρκή διαδικασία που γίνεται μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας. Έρχομαι δηλαδή σε επαφή με τις αισθήσεις μου και με τον τρόπο που εγώ επηρεάζομαι αυτό, από αυτό που λέει ο θεραπευόμενος. Μαρία, πώς είναι το γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή Gestalt? Έχει ο ψυχοθεραπευτής Gestalt ή η ψυχοθεραπεύτρια Gestalt κάθεται πίσω από γραφείο, κάθεται σε μια καρέκλα, κάθεται σε έναν καναπέ, κάθονται κάτω? Πες μας λίγο για τα sitting arrangements. Ναι. Συνήθως, έτσι, υπάρχουν δύο καρέκλες που ένας κάθεται απέναντι από τον άλλον. Δεν υπάρχουν ούτε τραπέζια, ούτε βιβλιοθήκες ανάμεσά μας, δεν υπάρχουν εμπόδια. Σοβαρά, δηλαδή είναι ένα δωμάτιο που έχει μόνο δύο καρέκλες? Όχι, βέβαια, εντάξει, ο καθένας με ο άνθρωπος... Ίσως ότι μπορεί να έχει και ένα τραπεζάκι δίπλα ο θεραπευτής που να βάλει τα πράγματά του και ένα δίπλα, αλλά... Μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Δεν υπάρχει γραφή. Και πόση απόσταση μπορεί να είναι η καρέκλα του θεραπευτή από το θεραπευόμενο? Το ερώτημα είναι με τον κορονοϊό ή χωρίς? Χωρίς τον κορονοϊό. Εντάξει, περίπου στα 2 μέτρα είναι ούτως ή άλλως. Αλλά πάντοτε είναι και αναλόγως. Πάντοτε είναι και αναλόγως. Ξέρεις, Θέκλα, είναι αναλόγως και το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία της θεραπείας κάθε ανθρώπου. Δηλαδή και κάποιος μπορεί να είναι πιο άνετα στα 3-4 μέτρα στην αρχή και μετά να έρθει πιο κοντά. Ακριβώς. Αυτά όλα είναι, πώς να το πω, είναι εν δυνάμει, εν διαδικασία, εν ροή. Δηλαδή αυτά όλα συνεχώς είναι ένα πεδίο που κινείται. Και το συζητάει ο ψυχοθεραπευτής στην Gestalt με τον ψυχοθεραπευόμενο? Λέει τώρα, μπορεί να πει, ας πούμε, θα ήθελες να καθίσουμε λίγο πιο κοντά? Βεβαίως, όλα έρχονται στη διαδικασία. Όλα έρχονται στη διαδικασία και είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία στην Gestalt, τώρα κουρδίστηκα. Τελειώσω αυτή που κάνω. Και να κάνω και Gestalt, γιατί όχι? Είναι πολύ... έχω εξεταριστεί τώρα. Κουρδίστηκα. Σοβαρά. Έχω κάνει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Θεωρητικά δεν έχω εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία Gestalt. Την έχουμε κάνει όπως έχουμε κάνει όλα τα μοντέλα θεωρίας προσωπικότητας, τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Αλλά δεν έχω προσωπική εμπειρία. Εσύ πώς έφτασες εκεί? Τι ήταν εκείνο που σε τράβηξε τον... Υπάρχουν σε μένα άνθρωποι, Θέκλα μου, όπως και εσύ είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος για μένα, που με εμπνέουν. Οπότε, ακολουθούμενοι κάποια πορεία πολλών ετών, μπορώ να πω, με μεταπτυχιακά και τα λοιπά, και εκπαιδεύσεις και εγώ αρκετές, θεραπείες αρκετές, ξεκίνησα από γνωστική θεραπεία μετά, εμπνεύστηκα από ανθρώπους που είχαν ακολουθήσει αυτή την πορεία και έβλεπα δηλαδή τον τρόπο. Δηλαδή, να κάνεις ήδη ως ψυχοθεραπευόμενη ψυχοθεραπεία Gestalt και σου άρεσε και ενδιαφέρθηκες για να εκπαιδευτείς ειδικά πάνω σε αυτό? Βεβαίως. Και έβλεπα μετά έτσι και στους κύκλους της δουλειάς μου ανθρώπους που έκαναν ομάδες και πώς λειτουργούσαν με τους ανθρώπους που έρχονταν και μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τρόπος προσέγγισης και κάπως ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε, επειδή μας παρακολουθούν και πολλοί φοιτητές ψυχολογίας, υπάρχει στην Ελλάδα σχολή που μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία Gestalt? Υπάρχει στην Αθήνα. Στην Αθήνα, δεν είναι? Είναι 2 τα επίσημα κέντρα που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, μπορεί να τα βρει αντίστοιχα στο ίντερνετ και φέτος άνοιξε και 3ο παράρτημα στη Λάρισα. Υπάρχει ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα και έχει ανοίξει και κάποιο επίσημα. Είναι μία σχολή η οποία είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και παράρτημα στη Λάρισα. Γνωρίζω αυτή την επίσημη σχολή που έχω αποφοιτήσει εγώ, η οποία είναι αναγνωρισμένη και από τα αντίστοιχα EHT της Ευρώπης. Αυτό και έχει σημασία, αναγνωρισμένη.
Ναι, ναι. Άρα θα μπορούσε κάποιος που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τέτοιες ψυχοθεραπευτικές σπουδές να επικοινωνήσει μαζί σου, να του δώσεις πληροφορίες. Το email σου ποιο είναι? Είναι το Pansio, P-A-N-T-S-I-O, papakihotmail.com. Καλά το θυμόμουν. Pansio at hotmail.com. Το οποίο πρέπει να το έχεις, κυρία μου, από το σχολείο, ε. δίνουμε το email σου γιατί η Μαρία, μπορώ να σκεφτώ από πριν και είμαι σίγουρη θα έρθουν τέτοια ερωτήματα. Θα μπορούσα και εγώ να γίνω ψυχοθεραπευτή για την Gestalt. Θα μπορούσα να γίνω εγώ ψυχοθεραπευτής Gestalt. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στη διερεύνηση σχέσης και σώματος. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να αποκοπεί από το σώμα του, να νιώσει ότι δεν έχει επαφή με το σώμα του, ότι είναι κάτι ξένο το σώμα του? Ναι. Ναι, και υπάρχουν και στάδια σε αυτό, Θέκλα, συνήθως, έτσι. Όχι τόσο διακριτά μεταξύ 1, 2, 3, 4, αλλά να το πω λίγο πιο γενικά. Υπάρχουν στάδια όπου παγιώνεται μια κατάσταση και το σώμα μας το νιώθουμε σαν κάτι ξένο, σαν να είναι κάτι άλλο από εμάς, έξω από εμάς. Λέμε εγώ και το σώμα μου, ενώ δεν είναι έτσι. Αρχικά ξεκινάει από τη μετατροπή του συναισθήματος σε σωματικό πόνο. Δηλαδή τα αποθυμένα συναισθήματα αποθηκεύονται στο σώμα μας και κάτι που δεν εκφράζεται μένει μέσα. Μένει μέσα, το λέμε έτσι. Κυρίως όταν ο άνθρωπος επικεντρώνεται στο νου και έχει μια τάση να ελέγχει το σώμα του παρά να το ακούει. Έτσι, ας πούμε, μπορεί να είμαι, για παράδειγμα, εγώ θυμωμένος με κάτι και να στήξω έτσι τα μάτια μου, τους μυς του λαιμού μου, το διάφραγμά μου να συστηθεί και αυτό και να προκαλέσω στην ουσία πόνο στο σώμα μου. Όχι ότι το κάνω επίτηδες, ασυνείδητη είναι αυτή η διαδικασία, αλλά το σώμα αντιλαμβάνεται τον πόνο αυτό και τότε υπάρχουν δύο τινά. Ή θα του δώσει σημασία, θα δώσει σημασία στην ένταση αυτή που συμβαίνει, ή θα το καταπιέσω ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο πολύ θα καταπιέσω αυτή την ένταση, όσο πάει η ένταση αυτή θα αυξάνεται και θα γίνεται μια χρόνια κατάσταση. Και έτσι χάνεται η σύνδεση με το σώμα. Αυτή είναι και η τυπική εικόνα της νεύρωσης, Θέκλα. Πηγαίνοντας στο γιατρό με κάποιο πόνο, αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα, αλλά η απόσταση νου σώματος συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι. Και η μετατροπή μετά της χρόνιας έντασης σε ασθένεια, η οποία είναι και η προσπάθεια στην ουσία του οργανισμού να θεραπευτεί, μπορεί να είναι κάτι που κάποιες φορές δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας ή δεν θέλουμε να το δούμε. Και τότε χτυπάνε τα καμπανάκια όταν πηγαίνουμε σε γιατρούς και μας λένε «Μα η εξωνική σου βγήκε καθαρή, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, δεν μπορώ να σου δώσω κάποιο φάρμακο, κάπου αλλού πρέπει να απευθυνθεί». Τότε είναι να διευκρινίσουμε ότι, να δούμε μέσα μας ότι όλο αυτό που συμβαίνει κάπου αλλού ίσως έχει τη βάση του. Ξέρεις τι μου θυμίσεις τώρα? Το αρχές Μαρτίου του 2017 παρατήρησα πάνω στο δεξί μου πόδι μία κόκκινη φουσκάλα με αίμα και τη συμπεριφέρθηκα ως μία κανονική φουσκάλα. Έκανα τις θεραπείες που κάνει η φουσκάλη στο πόδι. Λέω εντάξει, φορούσαν μπότες στενές, πιέστηκε το πόδι μου. Έκανα τη θεραπεία μια εβδομάδα για τη φουσκάλα, δεν πήγα στο γιατρό και μετά παρατήρησα ότι έχει αρχίσει το δέρμα στο πόδι μου να λιώνεται, να έχω διάφορες δερματικές βλάβες. Και πάω στον δερματολόγο, το παρατηρεί και μου λέει «Έχεις μια κατάσταση που ονομάζεται crying skin». Του λέω «Τι είναι αυτό?» «Δέρμα που κλαίει», μου λέει. Απίστευτο. Ναι. Εκ των υστέρων... Ναι, μου είπε «crying skin», «δέρμα που κλαίει». Μου λέει «Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά μπορώ να σου πω πως είναι crying skin». Φυσικά στην πορεία εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Οι βλάβες κατέλαβαν τα 3 τετάρτα του κορμιού, το 70% του κορμιού μου και τελικά μέχρι τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο, κάναμε βιοψία και
έδειξε βιοψία ότι έπασχα από το αυτοάνοσο, αυτοφλεγμονώδες νόσημα, λίχεν πλάνους, το οποίο είχε ξεκινήσει σαν μια δέρμα που έκλαιγε. Και εκ των υστέρων, τόσα χρόνια μετά, 3 χρόνια μετά, πηγαίνοντας πίσω και προσπαθώντας να καταλάβω γιατί έκλαιγε το δέρμα μου, έκλαιγε γιατί ήθελε να μου πει, το σώμα μου γιατί έκλαιγε. Θέλει να πει, μα με ξέχασες. Έχεις κλείσει τα μάτια. Έχεις κλείσει τα αυτιά. Πηγαίνεις κόντρα στον εαυτό σου. Είσαι εκεί που δεν σου κάνει καλό. Αφήνεσαι σε κακοποιητικές συνθήκες. Λούζεσαι την τοξικότητα και δεν κάνεις τίποτα για να αντιδράσεις. Και τότε με ένα Μαρία ήταν και το... Τότε μαζί με τη διάγνωση και με το Λίχεν Πλάνους έγινε και η διάγνωση με το διαβήτη τύπου Β και τον υποθυροειδισμό, ο οποίος ο δικός μου υποθυροειδισμός είναι πολύ αστείος, γιατί έχεις μικρυνθεί ο θυροειδής μου εμένα. Δεν υπάρχουν όζοι. Ναι, αλλά στο για την μεταξύ, τη Σοφία την αποκτούμε και εκ των υστέρων. Τότε δεν μπορούσα να τα δω. Τώρα πάω πίσω και λέω, μα ανέχτηκα το α, το β, το γ, το δ, μέχρι να φτάσω στο ω. Καλά που έμεινα και ζωντανή. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να αντιδρούμε ενωρίς και να αποκοπτόμαστε από τοξικές συνθήκες, καταστάσεις και ανθρώπους και να είμαστε έτσι άγρυπνοι. Δηλαδή όταν το σώμα μας στέλνει σημάδια, άκου το σώμα, μιλάει η ψυχή. Δεν είπαμε αυτός ο τίτλος. Άκου το σώμα, σου μιλάει η ψυχή. Εγώ το τέλειο είναι σωματικό. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Έτσι να διευκρινίσουμε τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε. Τα συμπτώματα μιας ασθένειας μπορεί να υπάρχουν και δεν έχουν όλα, ας πούμε, ψυχοσωματική βάση. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι το θέμα όμως εκεί, υπάρχουν και βιολογικοί παράγοντες, θέλω να πω, και κληρονομικοί παράγοντες και όλα αυτά που λένε οι επιθύμες. Το θέμα εκεί είναι όμως εμείς οι ίδιοι, όταν έρχεται ένα σύμπτωμα, να είμαστε σε θέση να το νοηματοδοτήσουμε, το ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δίνει πόνο αυτή η πάθηση που έχω, για ποιο λόγο. Μαρία μου, κοίτα, αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες που έχουν γνώση της γενετικής, είναι ότι ο καθένας από εμάς γεννιέται με κάποιες γενετικές προδιαθέσεις. Δηλαδή είναι καταγραμμένο στα γονίδια του καθενός ότι αν αρρωστήσω, εγώ έτσι το λέω, αν καταπιεστώ, δεν θα βγάλω, ρε παιδί μου, καρδιακό, θα βγάλω αυτό. Γιατί έχω αυτή τη γενετική προδιάθεση. Δεν σημαίνει ότι οι γενετικές προδιαθέσεις θα βγουν στην επιφάνεια, δηλαδή ότι είναι στο γονότυπο θα βγει και στο φαινότυπο. Χρειάζεται να έχεις τις κατάλληλες συνθήκες. Και οι κατάλληλες συνθήκες για να αναπτύξεις τις γενετικές σου προδιαθέσεις είναι η ψυχική κακοποίηση και η παραμέληση. Στην ουσία, παραμέληση της ψυχής μας και αγνόηση του σώματος, της ψυχής μας και εκείνου το κομματιού του εαυτού μας. Ναι, ναι. Και μέσω της θεραπείας αυτό επιτυγχάνεται, Θέκλα, στην ουσία. Δηλαδή, αυτό που επιδιώκεται δεν είναι απλά η απαλλαγή από τα συμπτώματα, είναι η διερεύνηση, το πώς εξυπηρετεί και τι θέλει να δείξει, θέλει να υποδηλώσει το σώμα μας, να σεβαστούμε τις δυσκολίες μας, να παρατηρήσουμε και να συζητήσουμε την προσωπική μας εμπειρία, με το φίλο μας, με το θεραπευτή μας, με τη μητέρα μας, με όποιον, ας πούμε, θεωρούμε εκεί ότι μπορεί να σταθεί χωρίς να υπάρχει αυτή η κριτική ή κακοποιητική συμπεριφορά. Και ό,τι δεν μας χρειάζεται, δεν μας είναι ωφέλιμο, να απαλλασσόμαστε από αυτό. Έτσι έρχεται και η οργανική αυτορύθμιση μετά στην ουσία στο σώμα. Έτσι. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από όλα αυτά, είναι να εστιάσουμε λοιπόν στην προσωπική μας εμπειρία μέσω της σωματικής επίγνωσης στο εδώ και τώρα. Mm. Και οι σωματικές αισθήσεις αυξάνουν την επίγνωσή μας. Άλιστα. Έτσι. Αυξάνουν πάρα πολύ την επίγνωση του ανθρώπου. Άρα, Μαρία μου, τι θεωρείς ότι είναι αυτό που πετυχαίνουμε, το πιο σπουδαίο, με το να ακούμε το σώμα μας? Αυτό που πετυχαίνουμε, είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή, Θέκλα. Έτσι, καταφέρνουμε υγεία. Υγεία. Η υγεία ως απουσία της ασθένειας, αλλά η υγεία ως μια κατάσταση πλήρους νοηματικής, διανοητικής, κοινωνικής ευεξίας και τη διατήρηση αυτών. Να πω πως ο οργανισμός μας, προκειμένου να προφυλαχθεί από ένα επικίνδυνο
κίνδυνο, όπως είπαμε πριν στο παράδειγμα, ας πούμε, με το λιοντάρι εκεί πέρα, παράγει αδρεναλίνη. Μια ορμόνη που διαχέεται άφθονα στον οργανισμό και έτσι η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα, υπάρχει ένταση, έτσι που να στέλνει παντού αίμα, να ζεσταίνεται το σώμα, να του δώσει την απαιτούμενη ενέργεια για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, να τρέξει. Οι πνεύμονες αντίστοιχα παράγουν περισσότερο οξυγόνο και κάπως έτσι το σώμα μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και αν ο λόγος του φόβου μας εκεί οφείλεται σε πραγματικό κίνδυνο, τότε είμαστε σε θέση να δράσουμε. Το ίδιο συμβαίνει και όταν προσπαθούμε να αναστείλουμε τα συναισθήματά μας. Το σώμα βιώνει απειλή, καταπίεση, μα η αδρεναλίνη δεν θα μπορέσει να υποχωρήσει καθώς δεν θα πάρει σωστά το μήνυμα ότι ο κίνδυνος υποχώρησε, εφόσον αυτός ο κίνδυνος δεν είναι πραγματικός. Και έτσι το σώμα ξεγελιέται, θα λέγαμε, και καταστάσεις τέτοιου είδους καταλήγουν σε χρόνιο στρες, σε αυτοάνοσο κτλ. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου, παρόλο που μπορεί να φαίνεται ακόμα συγχυσμένος, είναι κάπως χειρότερα στη διάθεσή του άνθρωπος, μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία σταματά να αντιμετωπίζει μη πραγματικές καταστάσεις ως πραγματικές και αληθινές, και αληθινές ανάγκες του οργανισμού. Μάλιστα. Από την ψυχοθεραπεία Gestalt μπορεί να βοηθηθεί και ένας ασθενής με χρόνιες παθήσεις, δηλαδή ένας νεφροπαθής για παράδειγμα, ή ένας άνθρωπος που χρειάζεται να κάνει, πώς το λένε, αυτές τις θεραπείες που καθαρίζουν το αίμα, τις αιμοδιαλύσεις. Ή κάποιος ο οποίος είναι καρκινοπαθής και κάνει χημειοθεραπείες. Ή κάποιος καρδιοπαθής, ο οποίος βρίσκεται κάτω από φαρμακευτική αγωγή. Μπορούν να βοηθηθούν χρόνια ασθενείς από τη ψυχοθεραπεία Gestalt. Βεβαίως. Έτσι, δεν μιλάω στο κομμάτι της ιατρικής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρεις... Ψυχολογικά, ακριβώς, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν, αφού λέω κάνουν τις θεραπείες, δεν λέω να σταματήσεις τις θεραπείες και να κάνεις Gestalt. Βέβαια. Παράλληλα με τη φαρμακευτική τους λοιπόν αγωγή, σίγουρα μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση όπως είναι και η Gestalt, αλλά πιστεύω υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις που μπορούν να προσφέρουν τέτοιου είδους στήριξη. Ναι, υπάρχουν εκεί οι ανθρώποι. Επίσης μπορεί κάποιος προληπτικά να κάνει ψυχοθεραπεία Gestalt, ούτως ώστε να δει μην τυχόν και έχει κάποια ψυχοσυναισθηματικά μπλοκαρίσματα που μπορεί στο μέλλον να βλάψουν την υγεία του. Το είπα σωστά, δεν ξέρω γιατί. Κάθε ψυχοθεραπευτική όντως έχει την ορολογία της. Ναι, Θέκλα, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και τώρα με βάζει μια σκέψη, γιατί ξέρεις, το γνωρίζεις κι εσύ. Έρχεται ένας άνθρωπος και την ουσία μεγαλώνει μέσα από μια θεραπεία. Και όπως συμβαίνει στην αρχή της ζωής του, το βρέφος τρώει μόνο γάλα, έτσι, και αυτό αρκεί έτσι ώστε να αναπτυχθεί για αρκετούς μήνες. Η τροφή μετά, αυτή που παίρνει μαζί με την αγάπη και τη φροντίδα των γονιών του, έρχεται ως ασφάλεια και είναι απαραίτητα έτσι ώστε αυτό το βρέφος να μεγαλώσει. Έρευνες έχουν δείξει, και εσύ Ιθάκια το έχεις αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, τότε με τις έρευνες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ειδικά, πως προβλήματα αναπτυξιακά και σχετικά με τη λήψη γάλακτος οφείλονται στην έλλειψη αυτών των ψυχολογικών αναγκών και όχι λόγω οργανικών αιτιών. Στη συνέχεια τώρα, το βρέφος αυτό όταν μεγαλώσει με το καλό και γίνει νήπιο παιδί και αρχίζει να επιλέγει ανάλογα με τις ανάγκες του το φαγητό του σε ποσότητα, σε ποιότητα, καθώς το ωράριο που θα τρώει ή που θα κοιμάται με το δικό του ρυθμό, αν εκεί υπάρξει παρέμβαση των γονιών του από μια ηλικία και μετά, θα χαλάσει ο εσωτερικός ρυθμιστής αυτού του παιδιού και θα μάθει να τον βρίσκει σε άλλους. Τόσο για την ομολόγηση των αναγκών. Ναι. Συνέχισε. Συνέχισε να σε ρωτήσω μετά.
τόσο για την αξιολόγηση δηλαδή των αναγκών του, όσο και για την κινητοποίηση προς την ικανοποίηση αυτών, θα μάθει το παιδί αυτό να το βρίσκει μέσα από άλλους. Οπότε ναι, μπορεί να έρθει εκεί κάποιος άνθρωπος που υποπτεύεται ότι ίσως π.χ. ενδοβάλλει, δηλαδή καταπίνει αμάσιτα αυτά που παίρνει από το περιβάλλον. Και να έρθει ώστε να βοηθηθεί να αποκτήσει ξανά επαφή με τον εαυτό του για να έχει αυτορύθμιση και να λειτουργεί με βάση την αρχή της ομοιόστασης με έναν τρόπο υγιή. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω έχει να κάνει με την ομοιόσταση. Η ομοιόσταση είναι μια φυσική λειτουργία που υπάρχει στον οργανισμό. Υπάρχει περίπτωση η ομοιόσταση να λειτουργήσει εις βάρος μας όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργούμε κόντρα στο σώμα μας μέσα από την αρχή της ομοιόστασης να συνεχίσουμε να λειτουργούμε κόντρα στο σώμα μας? Ή είναι κάτι ανεξάρτητο αυτό? Ποιος είναι ο ορισμός της ομοιόστασης σε εσάς? Στην ουσία υπάρχει πάντα ένα μοτίβο που ακολουθεί το σώμα, δηλαδή μια φυσική ροή του σώματος να αυτοθεραπεύεται. Αυτό όταν για χρόνια καταφέλλεται, έρχεται μετά και γίνεται μια παγιωμένη συμπεριφορά, ένας παγιωμένος τρόπος ύπαρξης, το λέμε fixed, το λέμε frozen κάποιες φορές. Σίγουρα ένας τέτοιος άνθρωπος... Καθίλωση θα το λέει ο Φρόιντ. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα ένας τέτοιος άνθρωπος όταν πηγαίνει στη θεραπεία θα χρειαστεί ίσως, πώς να το πω... περισσότερο ίσως χρόνο για να γίνει αυτό το frozen, να έρθει να μαλακώσει και να μπει τελικά πάλι σε μια ομοιόσταση ο οργανισμός του. Να αρχίσει ο οργανισμός του ξανά να λειτουργεί ομαλά, να καλύπτει τα κενά ο ίδιος ο οργανισμός, να συνδυάζεται, να το φέρνει σε μια ισορροπία. Δηλαδή όταν κάποιος είναι frozen ή παγωμένος, όπως λες, έχουν σταματήσει οι φυσικές διεργασίες της ομοιόστασης και αυτό μπορεί να συμβεί και μετά από παρατεταμένη παραμέληση του εαυτού ή μετά και από ξύ τραύμα, δεν είναι έτσι? Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κακοποιημένοι άνθρωποι, τραυματισμένοι ψυχικά από μικρές ακόμα ηλικίες, ερευνητικά έχει παρατηρηθεί ότι έχει σκληρύνει, όπως λέμε σε εισαγωγικά, το δέρμα τους. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα που έχουμε θίξει σήμερα μαζί. Δηλαδή, μας έχεις δώσει μία οπτική της Gestalt, φυσικά, η οποία όμως είναι χρήσιμη για να καταλάβουμε όλοι το πώς, έτσι, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, το πώς το σώμα, η ψυχή, το μυαλό, οι αισθήσεις είναι όλα συνδεδεμένα μαζί. Μας έχεις κάνει έτσι μια ωραία ιστορική αναδρομή για το πώς έβλεπαν τον άνθρωπο είτε ως όλον οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μέχρι σήμερα και οι διάφοροι φιλόσοφοι, επιστήμονες κλπ. Μας έχει φέρει στη σημερινή εποχή που πλέον ακόμη και η ιατρική επιστήμη, η οποία ήταν περισσότερο βασισμένη πάνω στο σωματικό μοντέλο, πλέον αναγνωρίζει τη ψυχοσωματική διάσταση των ανθρώπων αλλά και των ασθενειών, και μας έχει δώσει έτσι μια πολύ ωραία περιγραφή του πώς το σώμα μας μπορεί να είναι η οθόνη πάνω στην οποία να διαβάσουμε τι έχει να μας πει η ψυχή μας. Όπω, ναι. Και πώς στη ψυχοθεραπεία Gestalt παίζουν όλα ρόλο και το σώμα. Είναι μια ολιστική προσέγγιση η ψυχοθεραπεία Gestalt. Σου είπα τώρα έχω κουρτιστεί, θέλω να κάνω. Κοίταξε. Ποτέ δεν είναι αργά για να μάθεις καινούργια πράγματα. Ενώ όχι να εκπαιδευτώ στην ψυχοθεραπεία Gestalt, να κάνω εγώ ίδια ως ψυχοθεραπευόμενη ψυχοθεραπεία Gestalt. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Και στην πρόληψη, ξέρεις τι, εγώ τώρα με το αυτοάνωσο αυτό, το αυτοφλεγμονώδες, είμαι σε ύφεση. Και είναι καλή ιδέα να μην έρθω σε έξαρση. Πότε θα. Αν εγώ λοιπόν κάνω ψυχοθεραπεία Gestalt, με έμφαση στη σύνδεση σώματος και ψυχής και στο να ακούω μέσα από το σώμα μου, θέλω να πει ψυχή μου, και βλέποντας το αυτό ολιστικά, πώς μπορώ να το φέρω και να το φωτίσω θέρμο, ώστε να μην έχω ξανά. Ακριβώς. Πώς μπορώ δηλαδή το σύμπτωμα να το φέρω σαν προειδοποίηση πια σε μένα. Ναι. Και να πω έτσι, Θέκλα, πριν σε αυτό που μίλησες για τις ασθένειες και έκανες την ανακεφαλαίωση, δεν υπάρχουν για μένα ασθένειες, υπάρχουν ασθενείς. Α. Δηλαδή, είναι τόσο πολυπαραγοντικές οι ασθένειες και η ίδια η ασθένεια. Μία ασθένεια είναι τόσο πολυπαραγοντική
και διαφέρει τόσο πολύ πώς εκδηλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και είναι τόσες όσες είναι και οι άνθρωποι στην ουσία. Τι ωραίο αυτό που είπε Μαρία. Ναι. Δεν υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν ασθενείς. Και ο κάθε άνθρωπος έχει μια πολύ προσωπική, θα έπρεπε να είχε και είναι καλή ιδέα να έχει τόσο από τους ιατρούς όσο και τους ψυχολόγους και οποιοδήποτε ειδικό ασχολείται με το θέμα του, μια πολύ προσωπική αντιμετώπιση, όχι μια γενική αντιμετώπιση. Όλοι όσοι έχουν θυροειδίτη είναι έτσι, όλοι όσοι έχουν θυροειδή είναι έτσι, όλοι όσοι έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας είναι έτσι, όλοι όσοι έχουν διάφορα είναι έτσι. Δεν είναι φασόνοι οι άνθρωποι εργοστασιακά. Άκου το στόμα σου, μιλάει η ψυχή σου. Τι ωραίο. Αυτό πάνω, ξέρεις τώρα, ο λαός είναι σοφός. Γιατί μου έρχονται τώρα χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποιούμε έτσι στην καθημερινότητά μας και λέμε «μου γύρισαν τα άντερα». Δεν το ακούμε. Ή «μου κόπηκαν τα πόδια». Ή «τρέμει το φιλοκάρδι του». Ή πώς το λέμε το άλλο, δεις, «μου ράγισε στην καρδιά». Όλα αυτά, και αυτό που σου είπε, κλαίει το, πώς το είπες, κλαίει το δέρμα σου, το δέρμα σου. Ναι, crying skin, είναι δέρμα που κλαίει. Του λέω ότι είναι αυτό, μου λέει, είναι μια συνθήκη στη δερματολογία που ονομάζεται crying skin. Όταν λέει υπάρχει σύμπτωμα δερματικό, χωρίς να υπάρχει κάποιο νόσημα που να μπορεί να διαγνωστεί εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Ναι, δέρμα που κλαίει, μου είχε πει ο δερματολόγος. Και να κλείσουμε λίγο με αυτό. Όταν το δέρμα μας προσπαθεί, όταν το σώμα μας προσπαθεί να μας πει κάτι, τι κάνουμε, το ακούμε ή το αφήνουμε. Ένα ερώτημα προς όλους, ανοιχτό. Θέλουμε να προλάβουμε καταστάσεις που μπορεί να μας δυσκολέψουν στο μέλλον. Ας βάλουμε λίγο αυτή στο σώμα μας, τι θέλει να μας πει και τι λέει η ψυχή μας μέσα από το σώμα μας. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συμβολή σου στο κανάλι και άμα θες να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, Θεκλά, όποτε το θέλεις, θα είμαι εκεί για σένα. Δεν είναι τίποτα το να μιλήσουμε, παχωνώσουμε. Εσύ έχεις μια ιδιαίτερη άνεση, είσαι και πολλά χρόνια, έτσι, αλλά... Πολλούς το κλάρι τελευταία. Θέλω να γνωρίσω τους φίλους μου, τους ανθρώπους που αγαπώ στο κανάλι, γιατί πιστεύω ότι άμα έχουμε πλούτη και οι φιλίες όπως τη δική σου και τον άλλον τον φίλο που φιλοξενώ είναι πολύτιμες, μοιραζόμαστε τα πλούτη μας, δεν τα κρατάμε μόνο για μας, τα μοιραζόμαστε με το σύνολο. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Μαρία είναι και στη σχόλη, επειδή η Μαρία Παντσιοπούλου είναι το όνομά της, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια γκεστάλ, κατοικεί στην Αθήνα. Στο κανάλι Μαρία σχολιάζει συχνά. Πολλές φορές και καρδούλες. Είσαι και εσύ Ναι. Έτσι μ' αρέσει να ακούω και παίρνω πάντα από σένα, Θέκλα μου, πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το έργο που κάνεις. Και εμείς, Μαρία μου, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Φιλιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Γεια σου. Γεια.